και προηγουμένως, αν είναι ο κύριος Χατζηγιάννης, δεν άκουσα καλά ποιος είναι που μιλούσε προηγουμένως. Υπάρχουν οι καταθέσεις, υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες. Γι' αυτό πέφτουν και τα επιτόκια. Φυσικά τα επιτόκια πέφτουν πανευρωπαϊκά. Η Κύπρος ακόμα εξακολουθεί να έχει τα υψηλότερα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όντως υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες. Δεν υπάρχει κόσμος να δανειστεί όμως. Για πάρα πολύ απλό λόγο. Επειδή το 2013, εν τη σοφία της η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε στην Κύπρο να κάνει κάτι που δεν ξανά έγινε στον κόσμο, να μας πάρει τα χρήματα και να μας αφήσει τα δάνεια. Πώς να δανειστεί ο κόσμος, όταν είναι πιεσμένος κάθε μέρα η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, το κάθε κυπριακό νοικοκυριό, ο κάθε συμπολίτης μας με αυτόν τον υπερβολικό δανεισμό? Ποιο είναι το σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τον πιο ψηλό δανεισμό στην Ευρώπη? Εσείς έχετε ακούσει κάποιο σχέδιο από πλευρά τη κυβέρνηση? Εμείς παλιότερα είχαμε καταθέσει κάποιες προτάσεις και για τη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων και για τη διαγραφή δανείων, όπως εισηγείται η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ειδικό μνημόνιο που έχει στείλει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Εμείς θα αναπτύξουμε αυτές τις προτάσεις την αμέσως επόμενη περίοδο. Έχουμε σχέδιο. Έχετε δηλαδή συγκεκριμένες λύσεις για τα μη εξυπηρετούμενα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά τουλάχιστον κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Να μας λένε κάποιοι ότι θα λύσει τα πάντα η ελεύθερη αγορά. Δεν μπορεί να ισχύσει στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο δεν έγινε κάτι που εφάρμοσε η ελεύθερη αγορά. Στην Κύπρο εφαρμόστηκε το κούρεμα των καταθέσεων. Μας πήραν τα χρήματα για να στηρίξουν τράπεζες του εξωτερικού και μας άφησαν εμάς τα χρέη. Άρα δεν λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Αλλά όμως, επειδή αναφέρεστε στο κούρεμα και ψηφίστηκε και από την Βουλή, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το κούρεμα? Θα μπορούσαμε να είχαμε να αποφύγει το κούρεμα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η μοίρα μας και του μνημονίου και του κουρέματος. Μα κάποιοι από εμάς προειδοποιούσαμε για χρόνια και την κυβέρνηση Χριστόφια, αλλά και άλλους, ότι δεν έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν το μνημόνιο. Δεν εισακουστήκαμε. Δεν μας άκουγαν. Προχωρήσαμε με αυτόματον πιλότο και βρεθήκαμε στο μνημόνιο. Προειδοποιήσαμε για την πώληση των καταστημάτων στην Ελλάδα, ότι αυτό είναι που θα πολλαπλασιάσει το κόστος και το κούρεμα στους Κύπρους καταθέτες. Δεν εισακουστήκαμε. Μας έλεγαν κάποιοι τότε ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία και έδιναν και συγχαρητήρια σε εκείνους που τη συνομολόγησαν. Εμείς τότε όμως προειδοποιούσαμε και είχαμε εναντιωθεί σε εκείνη τη συμφωνία. Εκείνη η συμφωνία είναι που εκόστησε στον Κύπριο καταθέτη, στους αξιόγραφους, στους καταθέτες, σε όλους εκείνους που σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν το βάρος των δανείων. Αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν. Θα τους έχετε ακριβώς στο πρόγραμμα? Και σε αυτούς είναι που πρέπει σήμερα να τους προτείνουμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να θεωρούνται οι αξιόγραφοι, οι κάτοχοι αξιογράφων, ως οι συνηθισμένοι επενδυτές που έχουν επενδύσει και άρα πρέπει να πληρώσουν το κόστος της επένδυσης τους. Γνωρίζουμε όλοι τι έγινε στην Κύπρο εκείνα τα χρόνια. Έψαχναν οι τράπεζες ρευστότητα, ξεκίνησε μια μαζική προσφυγή προς τους μικροκαταθέτες για να τους πείσουν να τους δώσουν χρήματα. Τους έδωσαν τα χρήματα τους για να τους υποσχεθούν ότι θα τους δώσουν περισσότερα επιτόκια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στην περίπτωση των κατόχων αξιογράφων δεν είχαν την προστασία των 100.000 ευρώ που είχαν οι καταθέτες. Τα έχασαν όλα. Και μιλάμε για μικροκαταθέτες που επένδυσαν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής σε αυτά τα αξιόγραφα. Τι θα τους πούμε αυτούς? Είσαστε επενδυτές? Ναι, αλλά μπορείτε καλό να τους δώσετε κάτι? Γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έκανε κάποιες κινήσεις. Ναι. Έχουν χαρακτηριστεί και προεκλογικές, όμως έκανε κάποιες κινήσεις. Κατάργησε την έκτακτη εισφορά στο δημόσιο τομέα, κατάργησε και τη φορολογία στα ακίνητα. Τώρα μιλάμε για τους κατόχους αξιογράφων. Όχι, για τους κατόχους αξιογράφων δεν έγινε. Αλλά πολλές υποσχέσεις στο θέμα της οικονομίας εννοώ ότι έγιναν κάποια βήματα και ήδη έχουμε τις προειδοποιήσεις από την Κομισιόν ότι προσέξτε, διότι δεν πάτε καλά. Εσείς, αν είσαστε νέα κυβέρνηση σε 10 μήνες, πού ακριβώς θα βρείτε αυτή τη ρευστότητα για να μπορέσουν επιτέλους να πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις ή με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι? Και θέλω να το συνδυάσουμε λίγο και με τους μισθούς. Ναι, ναι. Διότι τώρα είμαστε 40.000 είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και οι υπόλοιποι είναι με μισθούς 500 ευρώ, δουλεύουν την Κυριακή. Τυχεροί είναι όσοι παίρνουν τα 800 ευρώ, για να μην αναφερθώ σε όσους έχουν μεταναστεύσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, πάνω απ' όλα, είναι σχέδιο για την κυπριακή οικονομία. Να σταματήσουμε να λειτουργούμε στον αυτόματο πιλότο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θυμήθηκε λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές να δώσει παροχές. Νομίζω όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τις σκοπιμότητες της παροχολογίας σε παραμονές εκλογών. Είναι μια κοινική κίνηση, προεκλογική,
για την οποία ενδεχομένως να προκληθούν και κάποια προβλήματα στο μέλλον. Δεν είναι με την παροχολογία που θα λύσουμε τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν την κυπριακή οικονομία. Χρειαζόμαστε σχέδιο. Να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, την παροχολογία, την εγκατάλειψη των πολιτών που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται περισσότερο από τους υπολείπους σε ό,τι αφορά τα οικονομικά διέξοδα στα οποία τους έχουν οδηγήσει άλλοι. Και να βρούμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν από τη μία τις ευάλωτες ομάδες το κοινωνικό κράτος, αλλά από την άλλη την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που γανατίζουν αυτή τη στιγμή κάτω από τη πίεση των δανείων. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Έγιναν και κάποια σωστά βήματα. Το σχέδιο κινήτρων, για παράδειγμα, για την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από πολίτες του εξωτερικού, λειτουργήσε θετικά για την κυπριακή οικονομία. Δεν είμαι βέβαιος πόσο θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα να βοηθά την κυπριακή οικονομία. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, γιατί άμα αν εξαιρέσουμε αυτές τις επενδύσεις μερικών πολιτών που προήρθαν από τη Ρωσία, την Κίνα και από άλλες χώρες, δεν είδαμε καμία ουσιαστική μεγάλη ξένη επένδυση στην Κύπρο. Καμία. Πώς θα προσελκύσουμε τις ξένες επενδύσεις όταν υπάρχει αβεβαιότητα για αυτόν το ψηλό επίπεδο δανεισμού, όταν κανένας ξένος δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις κυπριακές τράπεζες ή την κυπριακή οικονομία? Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας, αλλά πρέπει να δώσουμε και κίνητρα όχι μόνο για τις ξένες επενδύσεις, για τις εκχώρες επενδύσεις. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να λειτουργήσουν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τους αποσυφορήσουμε από αυτόν το βάρος των δανείων. Στο παρελθόν είχαμε αναπτύξει κάποιες από αυτές τις ιδέες στα πλαίσια ιδιαίτερα της βουλευτικής προεκλογικής εκστρατείας που αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διαγραφή των δανείων σε κάποιες περιπτώσεις με συγκεκριμένα σχέδια. Αυτές τις ιδέες θα αναπτύξουμε ακόμα περαιτέρω τους αμέσως επόμενους μήνες. Θα περιλάβουμε αυτές τις προτάσεις στο προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να συντάσσεται με τη βοήθεια των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια για αλλαγή. Μάλιστα. Και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να μας δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις μέσα στα πλαίσια ειδικών θεματικών που θα έχουμε για να τις δείξουμε στην κοινή γνώμη. Επειδή έχει τελειώσει και ο χρόνος μας και ακόμα δεν έχουμε αγγίξει τα μισά από τα θέματα που ήθελα να σας ρωτήσω, όμως κάποια στιγμή να σας έχουμε περισσότερο χρόνο. Είναι ωραία τα λόγια, τα είπαμε και είμαι σίγουρη ότι αυτό θέλει ο κάθε πολίτης, αλλά είναι πολύ εύκολο να λέμε αυτό που θέλει να ακούσει ο πολίτης. Στην πράξη θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε, διότι είσαστε νέος πολιτικός και κάποιοι θα σας κατηγορήσουν και για έλλειψη εμπειρίας. Θα με κατηγορήσουν για πολλά πράγματα. Όταν σταματήσω να σε κατηγορώ, σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος. Δεν είναι αυτό που με ανησυχεί. Αυτό που με ανησυχεί είναι να μην προτείνουμε τίποτα. Να μην υπάρχει ένας επικοδομητικός παραγωγικός διάλογος στα πλαίσια αυτής της προεκλογικής, για να ακούσουν οι πολίτες διάφορες εισηγήσεις και να επιλέξουν εκείνες τις εισηγήσεις που θεωρούν ότι μπορούν να μας βγάλουν από τα σημερινά οικονομικά διέξοδα. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Καλοδεχούμενος ο διάλογος, εμείς θα καταθέσουμε θετικές προτάσεις. Καλοδεχούμενη η επικοδομητική ή και η άλλη κριτική, αυτό είναι που απαιτεί η δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς δεν ζούμε στο κενό, ο καθένας από εμάς γνωρίζει το τι κάναμε στο παρελθόν και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Εγώ δεν είμαι από εκείνους τους πολιτικούς που λένε αυτά που θέλει να ακούσει κάποιος, λέω εκείνα που πιστεύω, έστω και αν προκαλούν αντιδράσεις. Αυτό έχω αποδείξει στο παρελθόν όταν τα εβάλαμε μαζί με την κυβέρνηση Χριστόφια, όταν επικρίναμε τότε μια οικονομική πολιτική που δυστυχώς μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Τα έβαλα και με την κυβέρνηση Αναστασιάδη για λόγους αρχής. Εγώ ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος έθεσα θέμα αναποχώρησης από την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα τα βάλουμε με ένα δικομματικό κατεστημένο που τα τελευταία 9 χρόνια έχουν παρουσιάσει μία από τις χειρότερες περιόδους διακυβέρνησης μετά το 1974. Μάλιστα. Είναι καιρός για αλλαγή, για κάτι το καινούργιο. Θέλω, αν και έχει πραγματικά τελειώσει ο χρόνος, το ξέχασα όμως, ένα σχόλιο για τον διορισμό του Βασίλη Πάλμα, αν θέλετε να σχολιάσετε, διότι δεν ανήκει μεν στο Δίκο, αλλά προέρχεται από το Δίκο και δεν είναι σε κάποια υπηρεσία, είναι σε κυβερνητικό σχήμα που έχει επιλεγεί και έχει διοριστεί 10 μήνες πριν τις εκλογές. Εσείς πώς το είδατε αυτό σαν κίνηση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη? Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.